βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν όσοι έχουν βγάλει άδεια οδήγηση για πρώτη φορά μετά το 2013. Ειδικότερα όσοι έβγαλαν δίπλωμα μετά τι 19 Ιανουαρίου 2013 και έλαβαν το δίπλωμα νέου τύπου σε πλαστική κάρτα θα πρέπει να το ανανεώσουν ξανά το 2028 όταν και λίγη ισχύ του. Επίση, όσοι παλαιότεροι οδηγοί είχαν το χάρτινο ω δίπλωμα και το έχουν αντικαταστήσει με πλαστική κάρτα άδεια οδήγηση, αλλά και εκείνοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με του γιατρού καθώ μόνο με την επίσκεψή του σε αυτού θα μπορούν να ανανεώσουν τι άδειε οδήγησής του καταβάλλοντα βέβαια και τα παράβολα των 128 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε πω το κόστο ανανέωση τη άδεια οδήγηση ανέρχεται σε 128 ευρώ καθώ περιλαμβάνει ένα παράβολο 50 ευρώ για ανανέωση, ένα παράβολο 30 ευρώ για την έκδοση του διπλώματο και έναν παράβολο παγίου τέλου χαρτοσύμου και εισφορά υπέρ τρίτων 18 ευρώ και δύο παράβολα των 10 ευρώ έκαστο που αφορούν στου γιατρού. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2022 η αμοιβή 10 ευρώ του γιατρού έχει καταργηθεί και ο κάθε γιατρό μπορεί να ζητήσει αυτό που πιστεύει ότι αξίζει η εξέτασή του για την έκδοση του πιστοποιητικού υγεία.